Θα σταθούμε κύριε στον παρορίτη δάσκαλο και σε ορισμένες απόψεις του, όπως διαφαίνονται σε άρθρα του και σε αποσπάσματα του έργου του, απόψεις που θεωρήθηκαν επικίνδυνο να διαδίδονται στις σχολικές τάξεις. Δεν θα μας απασχολήσει δηλαδή αυτό το λογοτεχνικό του έργο και οι θεωρίες του για την τέχνη, παρά το γεγονός ότι και αυτές έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για τους φιλολόγους, καθώς η λογοτεχνική του δημιουργία, παρά τις όποιες αισθητικές της αδυναμίες, ήταν η πρώτη προλεταριακή στην Ελλάδα και ως τέτοια έχει πολύ μεγάλη σημασία να την γνωρίσουν οι νέοι. Φυσικά, δεν φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε αναλυτικά την πορεία διαμόρφωσης των παιδαγωγικών αντιλήψεων και της εκπαιδευτικής πρακτικής του παρορίτη. Άλλωστε, δεν είναι βέβαιο ότι ο όγκος του υλικού που διαθέτουμε μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ο παρορίτης, επίσης, δεν είναι ένας θεωρητικός της παιδαγωγικής. Πρώτα απ' όλα, είναι δάσκαλος της τάξης. Όμως, από την αρθρογραφία του, από τα πρώτα κιόλας χρόνια, καθώς και από το λογοτεχνικό του έργο, αποκαλύπτεται το πάθος του για την εκπαίδευση και για τη διδασκαλία στη δημοτική. Αυτό εκφράζεται ιδιαίτερα στην νουβέλα «Το μεγάλο παιδί», ένα αυτοβιογραφικό σχεδόν έργο, όπου πρωταγωνιστής είναι ένας δάσκαλος που από την επαρχία φτάνει στην Αθήνα, απολύεται από το σχολείο όταν αρχίζει να σπέρνει ζυζάνια στους μαθητές του και προσεγγίζει το εργατικό κίνημα μέσα από την γνωριμία του με έναν εργάτη του Γκαζιού, το Φωταέριο. Για τον ίδιο τον Παρορίτη θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η πρακτική της τάξης, το μεγάλο του ενδιαφέρον για τα παιδιά, η βαθιά του μόρφωση, καθώς είχε διαβάσει όλους τους μεγάλους Ευρωπαίους συγγραφείς, τον Μπαλζάκ, τον Ζολά, τον Φρανς, τον Ρολάντο, τον Στογκέφσκι, τον Τολστόι, τον Γκόργκι και άλλους, όλα αυτά, καθώς και η όποια θεωρητική μαρξιστική του κατάρτιση, τον βοηθούν να έχει αρκετά διαμορφωμένες απόψεις για το γλωσσικό και το εκπαιδευτικό πρόβλημα. Ας δούμε λοιπόν ορισμένες από αυτές τις απόψεις που και σήμερα έχουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Στη συνείδηση του Παρορίτη, το γλωσσικό είναι απόλυτα πέρα με το εκπαιδευτικό. Άλλωστε είναι γνήσιος δημοτικιστής, οπαδός του Ψυχάρη, αν και δεν διστάζει στην πορεία του να τον απαρνηθεί, τον Ψυχάρη, όταν καταλαβαίνει τις συντηρητικές και εθνικιστικές του απόψεις. Θέλουμε να στρέψουμε την προσοχή μας στην επιστημονική αντιμετώπιση των κοινωνικών επιστημών. Αν θέλεις να πεις την αλήθεια για την εξέλιξη της κοινωνίας, πρέπει να μιλήσεις για την πάλη των τάξεων. Αν θέλεις να πεις την αλήθεια για την οικονομία, πρέπει να αναδείξεις ότι η πηγή του πλούτου των λίγων, των καπιταλιστών, είναι η εργασία των πολλών, των προλετάριων. Άρα η θεωρία μας δεν είναι μία ακόμη άποψη που θέλουμε κόντρα στις αστικές αντιλήψεις να την πάσουμε στα σχολεία. Στην πραγματικότητα η θεωρία μας, κομμουνιστική, είναι ο δρόμος για την κατάκτηση της αλήθειας και ως τέτοια αποτελεί τη μόνη επιστημονική. Για το λόγο αυτό δεν αποτελεί άλλη μία θεωρία που η παράληψή της στερεί απλά στο σχολείο τον πλουραλισμό, αλλά αποτελεί επιστημονική μέθοδο ερμηνείας της πραγματικότητας και στο πεδίο των φυσικών επιστημών, αλλά ιδιαίτερα στις κοινωνικές, συσκοτίζεται σκόπιμα. Ο Παρορίτης δίνει μεγάλη σημασία για τη διδασκαλία της αλήθειας στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών και ιδιαίτερα στο μάθημα της ιστορίας. Υπάρχουν αρκετά άρθρα του που τον απασχολούν τόσο η επιστημονικότητα της ιστορικής έρευνας, όσο και αυτή καθεαυτή η διδασκαλία της ιστορίας στο σχολείο. Γράφει στο Σπαρτιατικό ημερολόγιο το 1908 στο άρθρο του «Ιστορικές πλάνες» τα εξής. Ο Τολστόι, στο περίφημο παιδαγωγικό του βιβλίο, το επιγραφόμενο «Το σχολείο της Γιασνάγιας Πολιάνας», κάνοντας λόγο για τα μαθήματα της ιστορίας και γεωγραφίας, καταδικάζει ως γνωστό, ανεπιφύλακτα τα δύο αυτά σπουδαία μαθήματα, για το λόγο ότι όσο μεθοδικά και αν διδαχτούν, αδύνατο τα μικρά παιδιά να αποκτήσουν συνείδηση πραγματικά των γεωγραφικών στοιχείων και των ιστορικών γεγονότων. Τα επιχείρηματα του μεγάλου Ρώσου φιλόσοφου στέκονται αλήθεια τόσο στερεά που σε κάνουν να σκεφτεί μήπως και έχει δίκιο στα λεγόμενά του. Τώρα δεν πρόκειται να συζητήσουμε τη γνώμη αυτή. Αλλού μπορεί να γίνει αυτό και να πούμε και εμείς την ταπεινή μας γνώμη πώς πρέπει να διδάσκονται τα δύο αυτά μαθήματα. Το σημερινό τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας τον καταδικάζω ολόψυχα και για άλλους πολλούς λόγους, αλλά και γιατί δεν μας διδάσκει τα γεγονότα όπως πράγματι γινήκανε.
ή όπως πιστεύεται σήμερα από την επιστήμη την νεότερη πως γινήκανε, αλλά μας προσφέρει μύθους και παραδόσεις για ιστορικά γεγονότα και φυσικά μας αφήνει στο σκότος. Μα ιστορία και μύθους δεν στέκονται. Ιστορία θα πει αλήθεια, φως. Αυτό το φως πρέπει να απλωθεί παντού. Ζούμε μέσα σε ένα ημίφος εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτικό. Καιρός να ανοίξουμε κι εμείς, όπως και άλλοι λαοί, τα μάτια μας προς το φως. Η ιστορία, με άλλα λόγια, στον τόπο μας δουλεύει προπαγανδιστικά. Ή για να τονώσει το εθνικό φρόνημα, ή για να δικαιολογήσει τον λουφέ κάποιας αγωνιστίας. Αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς η επίσημη ιστορία μας κλείνει τα μάτια της μπροστά πιο εξόφθαλμα γεγονότα και αδυνατεί να βγάλει τα πιο φυσικά συμπεράσματα.